Το Citroën C5 Aircross λανσαρίστηκε το 2019 και κέρδισε από την πρώτη στιγμή τις καρδιές του αγοραστικού κοινού. Πρόκειται ουσιαστικά για την αυαρχίδα των SUV της Citroën, για ένα μοντέλο που εξοπλίζεται με κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου 130 και 180 ύπων, το οποίο κοστίζει από 22.250 ευρώ. Το Citroën C5 Aircross εφοδιάζεται με πολλές καινοτόμες τεχνολογίες, οι οποίες εκφράζονται με το ιδιαίτερο στυλ του εξωτερικού του design. Για παράδειγμα, έχουμε μια εντυπωσιακή μάσκα με καμπύλο σχήμα, αλλά και μια οριζόντια αρχιτεκτονική των φωτιστικών σωμάτων. Υπάρχει αρκετό χρώμιο, ενώ κάτω βρίσκονται τα στόμια των αεραγωγών. Ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά διαθέτει βεβαίως και το πλευρικό τμήμα του αμαξώματος. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνουν τη μεγάλη τροχή. Για παράδειγμα, το μοντέλο της δοκιμής μας διαθέτει τροχούς με 19 ρεζάντες. Επίσης, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο γύρω από τα παράθυρα που είναι επίσης από χρώμιο. Οι ράγες οροφής που είναι σχεδόν υποχρεωτικές πλέον για τα SUV. Ενώ στο κάτω μέρος βλέπουμε τα airbumps. Σε αντίθεση με τα airbumps που γνωρίζαμε μέχρι τώρα από το Citroën C4 Cactus, δεν πρόκειται για μαξιλαράκια, αλλά για κλασικά πλαστικά προστατευτικά, ώστε να μην γρατζουνάει αμέσως το αυτοκίνητο αν βρει κάπου η πόρτα. Σήμα κατά τεθέν του πίσω τμήματος του C5 Aircross είναι, κατά την προσωπική μου άποψη, τα φωτιστικά σώματα. Είναι τεχνολογίας LED, πανέμορφα και προβάλλουν έντονα το high-tech χαρακτήρα του γαλλικού μοντέλου. Το νέο μοντέλο της γαλλικής μάρκας προσφέρει πάνω από 30 δυνατότητες εξατομίκευσης, είτε επιλέγοντας χαρακτηριστικές διχρωμίες για το αμάξωμά του, διάφορα στυλιστικά πακέτα εξοπλισμού, αλλά και εσωτερικής διακόσμησης. Έτσι μπορείς να του δώσεις το προσωπικό σου χρώμα, ανάλογα βέβαια με τα προσωπικά σου γούστα, αλλά και τις οικονομικές σου δυνατότητες. Πριν 60 χρόνια είχε κάνει η Citroën τη δική της επανάσταση με το λανσάρισμα της DS, το οποίο διέθετε αυτές τις θεϊκές υδροπνευματικές αναρτήσεις, οι οποίες έγραψαν ιστορία. Τώρα κάνει κάτι αντίστοιχο ο εγγονός αυτού του μοντέλου. Μιλάμε για το Citroën C5 Aircross και για το σύστημα αναρτήσεων Citroën Advanced Comfort. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο μετατρέπει το αυτοκίνητο σε ένα μαγικό χαλί. Θυμίζει πάρα πολύ έντονα τις αεραναρτήσεις, τις οποίες όμως διαθέτουν μόνο μοντέλα που κοστίζουν πολύ ακριβότερα, πάνω από 50 και 60 χιλιάδες ευρώ. Όμως και στο κεφάλαιο της ασφάλειας κερδίζει το Citroën C5 Aircross στις εντυπώσεις, καθώς διαθέτει έως και 20 συστήματα υποστήριξης του οδηγού, μεταξύ των οποίων και αυτονομία δευτέρου επίπεδου. Στόχος των σχεδιαστών του Citroën C5 Aircross ήταν να δημιουργήσουν ένα αυτοκίνητο με συγκρατημένες εξωτερικές διαστάσεις, αλλά και τεράστιους χώρους. Το πέτυχαν, καθώς μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που έχει μήκος μόλις 4,5 μέτρα, αλλά διαθέτει τους μεγαλύτερους χώρους στην κατηγορία του. Για παράδειγμα, ο χώρος αποσκευών του φτάνει τα 720 λίτρα, που είναι βέβαια μοναδικό και θα κάνει κάθε οικογενειάρχη να χαρεί. Οι χώροι είναι μεγάλοι ακόμη και για εύσωμους και μεγαλόσωμους επιβάτες. Μάλιστα, το C5 Aircross έχει και κάποια χαρακτηριστικά που θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα γνωρίζαμε μέχρι τώρα κυρίως σε πολυμορφικά αυτοκίνητα. Συγκεκριμένα, τα τρία πίσω καθίσματα είναι χωριστά αυτόνομα επί της ουσίας και το καθένα από αυτά είναι σειρώμενο, αναδιπλούμενο, ενώ ρυθμίζεται και η πλάτη τους. Δείτε, για παράδειγμα, μπορούμε να πάμε μπρος-πίσω και έτσι προσαρμόζεται το αυτοκίνητο στις ανάγκες μας. Αν θέλουμε δηλαδή περισσότερο χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών ή αν χρειαζόμαστε περισσότερο χώρο για τις αποσκευές. Ως αυθεντικός εκπρόσωπος των SUV νέας εποχής, διαθέτει το Citroën C5 Aircross 6 τεχνολογίες δικτύωσης, μία οθόνη αφής 8 ιντσών που ανήκει στο στάνταρ εξοπλισμό του, αλλά προσφέρει και τη δυνατότητα ασύρματης φόρτισης του smartphone. Η ναυαρχίδα του SUV της Citroën δεν περιορίζει τη δράση της μόνο στην άσφαλτο, αλλά μπορεί να κινηθεί χωρίς πρόβλημα ακόμη και σε δύσκολα χωμάτινα κομμάτια εκτός δρόμου. Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη του συστήματος ελέγχου πρόσφυσης Grip Control, που προέρχεται από τον γαλλικό όμιλο της PSA,
και υποκαθιστά ουσιαστικά την τετρακίνηση, χωρίς όμως τα δικά της μειονεκτήματα, δηλαδή το πρόσθετο βάρος και το υψηλό κόστος. Ο υποψήφιος αγοραστής μπορεί να επιλέξει μεταξύ 5 κινητήρων, 2 βενζίνης και 3 πετρελαίου, οι οποίοι αποδίδουν 130 ή 180 ύπους και συνδυάζονται είτε με μηχανικό κυβότιο 6 ταχυτήτων, είτε με ένα πολύ σύγχρονο αυτόματο 8 σχέσεων, όπως αυτό που φοράει το αυτοκίνητο της δοκιμής μας. Επίσης, στα τέλη 2019, θα λανσαριστεί το Citroën C5 Aircross και με plug-in υβριδική τεχνολογία, που θα του επιτρέπει να κινηθεί έως και 60 χιλιόμετρα μόνο με την ηλεκτρική ενέργεια της μπαταρίας του, ενώ θα προσφέρει μια εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Με το C5 Aircross επιστρέφει η Citroën στις παραδοσιακές, στις κλασικές αξίες για τις οποίες την είχαμε λατρέψει τόσο πολύ στο παρελθόν. Καθώς πρόκειται για ένα SUV με πολύ ιδιαίτερο στυλ, με χαρακτηριστική γαλλική άνεση που είναι ασυναγώνιστη στη συγκεκριμένη κατηγορία, με εξαιρετικούς χώρους, με μεταβλητότητα και σχετικά λογικές τιμές. Οπότε μιλάμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση στην κατηγορία του.